Για την εκπώνηση μελέτης από την ΤΕΜΕΣ για το κτίριο εδώ που βρισκόμαστε. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ την ΤΕΜΕΣ για αυτή την προσφορά. Είναι πολύ σημαντική. Θεωρώ ότι αυτό το κτίριο χρειάζεται αυτή την ανακαίνιση τάχιστα. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε κάποιες παρεμβάσεις εξωτερικές για να καλοπιστεί κατά κάποιο τρόπο ο χώρος. Θα προχωρήσουμε και σε άλλες ενέργειες που θα διασφαλίζουν αυτή την εξωτερική εμφάνιση, αλλά εσωτερικά είναι αυτονόητο ότι χρειάζεται αυτή η ανακαίνιση και η προσφορά της ΤΕΜΕΣ μειώνει τους χρόνους, μας δίνει γρήγορα μια μελέτη που αν θέλαμε να την εκπονήσουμε με το δημοσιονομικό λογιστικό θα μας έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο, ενώ τώρα επειδή την πληρώνει η ΤΕΜΕΣ επιλέγουμε από κοινού τους μελετητές και προχωράει η διαδικασία πολύ γρηγορότερα. Θα διασφαλίζουν την εξωτερική εμφάνιση, τι σημαίνει? Τα σκεπτόμαστε όλα όσον αφορά... Να μπουν κάγκελα στον χώρο. Όχι βέβαια κάγκελα. Για αλλά... τα γράφητη που ζωγραφίζονται. Ναι, όχι. Τα κάγκελα εμείς είμαστε μακριά από σειρματοπλέγματα και από χαρακώματα. Είμαστε ανοιχτοί, δεν έχουμε τέτοια κολλήματα, αλλά δεν μπορούμε να ανεχθούμε κάποιους που κάνουν το κέφι τους καταστρέφοντας ή ζωγραφίζοντας πράγματα που σε σημεία που δεν επιτρέπεται. Να ρωτήσω κάτι, το ιδιοκτησιακό έχει ξεκαθαρίσει? Ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό, ο κύριος Περιφερειάρχης είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει, ας είναι του κράτους, θα μας κάνει ένα χρυσιδάνιο και μπορούμε και να το περιποιούμεθα το κτίριο και να μένουμε, διότι όπως ξέρετε θα φιλοξενηθούν και άλλες υπηρεσίες σε αυτό το κτίριο. Έχετε μια εικόνα οικονομικού μεγέθους πόσο κοστίζει αυτό το κτίριο, γιατί ξέρουμε ότι είναι και ενεργοβόρο και από πλευράς ενέργειας και από πλευράς κατανόλωσης και ακόμα και η ΔΕΙΑΚ νομίζω έχει κάνει ένα έγγραφο ότι υπάρχει μια διαρροή, μια κατάσταση, μια υπερβολική χρήση. Για το θέμα της ΔΕΙΑΚ έχω δώσει εντολή να προχωρήσουμε σε συνεννόηση με το Δήμο την αξιοποίηση μιας γεώτρησης που υπάρχει και να μην πληρώνουμε για ποτίσματα, νερό, ίδρευσης. Το δεύτερο, όσον αφορά το κόστος του έργου, λέτε, ή του κτηρίου. Του κτηρίου. Το κτήριο είναι ένα κτήριο εμβληματικό για την Καλαμάτα, για τον ομό. Πρέπει να είναι καλέσθητο και εσωτερικά άνετο για τους υπαλλήλους, αλλά και εξωτερικά, και να κοσμεί την πόλη. Αυτή τη στιγμή νομίζω δεν την κοσμεί. Και ασφαλές. Και ασφαλές βεβαίως και υγιεινό σε σχέση με κάποιες άλλες παραμέτρους. Και αυτές είναι και ο κλιματισμός που είναι παμπάλαιος, αλλά και κάποιοι τμήματα που υπάρχουν αμίαντος και λοιπά και που πρέπει να απομακρυνθούν. Ευχαριστώ.